Ο συναγερμός που είχε τοποθετήσει ο Αλέξανδρος Παρθένης και η σύζυγός του Κατερίνα Θάνου στην αποθήκη του διαμερίσματός του στη Γλυφάδα ήταν αυτός που οδήγησε τους κακοποιούς στα χέρια της αστυνομίας. Όταν οι τρεις νεαροί προσπάθησαν να παραβιάσουν την κλειδαριά της αποθήκης του ζευγαριού, ο συναγερμός χτύπησε και ο Αλέξανδρος Παρθένης ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία. Εκείνος είχε συνδέσει την αποθήκη με συναγερμό στο σπίτι του. Κειδοποιήθηκε η security, ας πούμε, και η security ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία ήρθε με 4 περιπολικά και τους πιάσανε παυτοφόρο μέσα στις αποθήκες. Οι ένοικοι της πολυκατοικίας ειδοποιήθηκαν από το γνωστό ηθοποιό, καθώς ο συναγερμός της δικής του αποθήκης χτυπούσε. Όταν κατέβηκαν, βρήκαν τους τρεις νεαρούς να έχουν ανοίξει τουλάχιστον τρεις αποθήκες και να προσπαθούν να αρπάξουν πράγματα. Τους κυνηγάγανε και μέσα στα σκαλιά. Ο ένας μάλιστα είχε, από ό,τι μας είπαν, είχε κρυφθεί μέσα στη μία αποθήκη και δεν έβγαινε κιόλας. Τα έχουν κάνει όλα νοκάτο. Όπως αποδείχθηκε αργότερα, οι δράστες αυτοί ήταν μέλη πείρας που τους τελευταίους τρεις μήνες είχε διαρρήξει πάνω από 90 αποθήκες πολυκατοικιών στα νότια και τα βόρεια προάστια. Η πολυκατοικία στην οποία διαμένει το διάσημο ζευγάρι έχει γίνει πολλές φορές στόχος κακοποιών. Έτσι, η Κατερίνα Θάνου αποφάσισε να γράψει και να κολλήσει ένα σημείωμα προς τους ενίκους, με το οποίο τους καλεί να τοποθετήσουν πόρτα ασφαλείας. Είχαν σπάσει τους αφαλούς, τις κλειδαριές. Αυτές τις κλειδαριές, ναι. Και αυτοί κλειδωμένοι είναι πάντα κάθε βράδυ. Και αυτοί σπασμένοι ήταν. Τόσο ο Αλέξανδρος Παρθένης όσο και η Κατερίνα Θάνου έχουν αποφασίσει να μείνουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η περιπέτειά τους με τους κακοποιούς ευτυχώς είχε αίσιο τέλος, αφού οι δράστες συνελήφθησαν χωρίς να πάθει κανείς το παραμικρό.